Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Είμαι η Μελίτα. Και εγώ είμαι η Κάλλη, η μαμά της Μελίτας. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Το Ανθομέλη. Σας ευχαριστούμε για όλα τα views, τα thumbs up και τα subscribe και ελπίζουμε να μείνετε στην παρέα μας. Ναι. Γιατί σήμερα η Μελίτα σας έχει 6 συμβουλές για να ξεκινήσει καλά η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Ναι, τώρα που έρχονται και τα σχολεία σε μια εβδομάδα και λιγότερο μάλιστα. Και λιγότερο, πολύ σωστά τα λες, Μελίτα. Εσύ είσαι έτοιμη ψυχολογικά? Ναι, γιατί έχω περάσει τέτοια πράγματα, μαμά. Α, σωστά! Η Μελίτα πέρασε την πρώτη δημοτικού, οπότε ξέρει πώς είναι. Γι' αυτό θα σας δώσει 6 συμβουλές. Πάμε με την πρώτη. Ναι, η πρώτη συμβουλή είναι να δίνεστε από βραδείς. Να ντύνεστε από βραδείς ή να ετοιμάζετε τα ρούχα σας από βραδείς. Ετοιμάζετε τα ρούχα σας! Ακριβώς! Να ετοιμάζετε τα ρούχα σας από βραδείς. Μη σας πω να υπογράφετε και ένα συμβόλαιο για το τι ρούχα θα φορέσετε την επόμενη μέρα. Διότι αν είστε σαν τη Μελίτα, θα αλλάξετε πολλές γνώμες, είμαι σίγουρη. Οπότε κανονίστε από βραδείς. Πες μου. Αυτό εκείνο. Αυτό εκείνο. Τι να φορέσω, μήπως το τάδε μπλουζάκι, μήπως εκείνο το παντελόνι, ζακέτα, κρύο, μπουφάν. Για να δούμε λοιπόν, Μελίτα. Εσύ θα υπογράψεις με το συμβόλαιο? Ναι, είσαι αποφασισμένη? Για πες μου λοιπόν, η δεύτερη συμβουλή. Να πιάνετε τζάντα σας από βραδείς. Ακριβώς. Ένας τρόπος για να μειώσετε λοιπόν το άγχος του πρωινού ξυπνήματος είναι να έχετε την τζάντα σας έτοιμη. Ναι. Το πολύ πολύ, την επόμενη μέρα το πρωί, θα χρειαστεί τι να κάνουμε? Να δείτε το πρόγραμμα. Έτσι, να κάνουμε ένα μικρό τσεκάρισμα. Ναι, στο πρόγραμμα. Δείτε, άμα έχετε ξεχάσει κάτι. Ακριβώς. Άρα, από βραδείς ρούχα, τσάντα και... και κολοτιό. Ακριβώς. Είτε το ετοιμάζετε εσείς, είτε το ετοιμάζει η μαμά, καλό θα είναι έστω να έχετε μια εικόνα του τι θα πάρετε την επόμενη μέρα στο σχολείο και αν γίνεται να το ετοιμάζετε και από βραδείς. Όχι, δεν γίνεται βέβαια πάντα, αλλά αν αυτό είναι εφικτό, ακόμη καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Τώρα, αυτά είναι για την προηγούμενη μέρα από το σχολείο. Ναι. Το πρωί, τι κάνουμε του σχολείου? Σηκωνόμαστε 15 λεπτά νωρίτερα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μετά από όλο αυτό τα ξενύχτια του καλοκαιριού που ξυπνούσατε αργά το πρωί, όπως η Μελίτα, θα είναι σαφώς πολύ δύσκολο να ξυπνήσετε τις πρώτες μέρες του σχολείου. Γι' αυτό, βάλτε το ξυπνητήρι 15 λεπτά νωρίτερα, για να έχουμε χρόνο και για λίγο... Ωρε φίλε! Γιατί, για λίγο! Χουζούρι! Για λίγο χουζούρι, ακριβώς! Λοιπόν, και φυσικά, τι θα ζητήσουμε από τη μαμά για την πρώτη εβδομάδα του σχολείου? Να φτιάξει το αγαπημένο μας πρωινό! Oh, yes! Όπως κρέπες, κέικ, pancake! Ακριβώς, ακριβώς, Μελίτα! Και το γάλα! Την πρώτη μέρα λοιπόν του σχολείου δικαιούμαστε να ξεφύγουμε λίγο από τα υγιεινά πρωινά. Έτσι ρε παιδί μου, για να μας πάει πιο καλά η πρώτη εβδομάδα. Ναι. Για να μας φύγει και λίγο το άγχος. Βέβαια! Λοιπόν, μετά όμως, προσοχή! Θέλω ξανά το φρουτάκι σας στην τσάντα, έτσι δεν είναι? Ναι. Μου το υπόσχεσαι, Μελίτα? Και καλό είναι μία φορά την εβδομάδα για να είστε και χαρούμενοι. Ναι. Μία σοκολατίτσα! Εντάξει, αρκεί να τρώτε και το φρούτο και να τρώτε και τα υγιεινά. Εντάξει, έτσι μπράβο. Και σας έχω κι εγώ μία τελευταία συμβουλή, η οποία είναι να έχετε κάθε μέρα το πρωί ένα μεγάλο χαμόγελο, ένα πλατή χαμόγελο, έτσι ώστε να σας υποδεχτούν με χαρά οι φίλοι σας. Ναι. Ακριβώς. Και όταν θα πάμε εκεί, πώς θα σπάσουμε τον πάγο, βρε Μελίτα, πέρα το πλατή μας χαμόγελο? Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα μιλήσουμε στους καινούργιους μας ή στους παλιούς φίλους. Ναι. Πώς πέρσι το καλοκαίρι στους μπανιά έκαναν, πώς απαγωτά έφαγαν. Σωστά. Κάντε λοιπόν ερωτήσεις για να σπάσει ο πάγος. Έτσι δεν είναι? Πόσα απαγωτά έφαγες φέτος το καλοκαίρι, Μελίτα? 100.000, 105.000, 300.000. Αυτό. Και έκανες πολλά μπάνια? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Χαίρομαι. Πέρασες. Είναι και σε θάλασσα. Καταπληκτικά. Πέρασε όλο καλοκαίρι. Τέλειο καλοκαίρι. Τέλειο. Άρα ξεκινάμε το σχολείο με διάθεση. Ναι. Με κέφι. Ναι. Με διάθεση να γίνουμε καλοί μαθητές. Ναι. Να διαβάζουμε. Να μην κουράζουμε τη μαμά μας.
Όχι. Ωραία, πάλι. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη σχολική χρονιά. Μια. Έχουμε και τον αντίλαλο. Μια υπέροχη σχολική χρονιά. Να περάσετε όμορφα, να το διασκεδάσετε και εμείς θα είμαστε εδώ στο Ανθομέλη για όμορφες συμβουλές σχολικές. Hashtag back to school. Κάτω παύλα Ανθομέλη. Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας, τις σχολικές, τις προετοιμασίες, ό,τι θέλετε και εμείς θα τις ανεβάσουμε στα social media. Καλό φθινόπωρο και καλή χρονιά σχολική. Bye bye. Yeah.